ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση, τη διεύθυνση και ελέγχου, για την δυνατότητα που μου δίνει σήμερα να επικοινωνήσουμε και να είμαι ειλικρινής και σήμερα να επικοινωνήσουμε για θέματα που απασχολούν το παρόν και το μέλλον της έκθεσης. Θέλω να σας πω ότι αυτή η επικοινωνία, η επαφή δεν είναι όψιμη, ούτε γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της ετήσιας έκθεσης. Την προηγούμενη χρονική περίοδο συστηματικά επικοινωνούσαμε γιατί στις παρεμβάσεις που έκανε η ελληνική πολιτεία για να βοηθήσει και να χτίσει ένα δίκτυο προστασίας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, έπρεπε να βοηθήσουμε και την έκθεση και τους εργαζόμενους εδώ. Και γι' αυτό αναλάβαμε από κοινού πρωτοβουλίες έτσι ώστε να είναι και η έκθεση σε αυτούς που βοηθάει η ελληνική πολιτεία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Άρα αυτό δείχνει ότι η συνεργασία μας δεν είναι μόνο για ένα συγκεκριμένο γεγονός, για την ετήσια έκθεση, αλλά έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Στη σημερινή συνάντησή μας θα συζητήσουμε ουσιαστικά δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα αφορά την οργάνωση της 85ης έκθεσης, που γίνεται πράγματι υπό δύσκολες, ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά οι πρώτες πληροφορίες που έχω πάρει από συναδέλφους στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, έτσι ώστε να υπάρξει βέλτιστη οργάνωση με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τους πολίτες. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι η χώρα η οποία είναι τιμόμενη είναι η Γερμανία. Η Γερμανία που έχει και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δεύτερο κομμάτι έχει πιο μεσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Γιατί η κυβέρνηση έχει αποδείξει, η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδείξει, ότι λειτουργεί και με όρους βραχυπρόθεσμους, προκειμένου να στηρίξει δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία, αλλά και με όρους μεσομακροπρόθεσμους για να επιτευχθεί υψηλή, διατηρήσιμη, έξυπνη και χωρίς τους αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι η ανάπλαση. Ένα από τα 5 εμβληματικά έργα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τη Θεσσαλονίκη. Άρα και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση, όχι μόνο για την σημερινή συζήτηση που θα γίνει σε λίγο, αλλά για τη δυνατότητα που μου έχει δώσει σταθερά, συστηματικά να βρισκόμαστε, να επικοινωνούμε και να επιλύουμε θέματα. Και σήμερα ήρθα στη Θεσσαλονίκη, όχι την τελευταία στιγμή, λίγες μέρες πριν τη διοργάνωση της ΔΕΘ, αλλά έγκαιρα, έτσι ώστε να δούμε τι εκκρεμότητες έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.